Ελλείψεις ακόμα και σε αντιβιώσεις καταγράφονται στα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς και στο νησί μας να εκφράζουν την αγωνία τους εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, οπότε να μένεται έξαρση ιώσεων και γρήπης, ενώ την ίδια ώρα διωγγώνονται τα προβλήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας λόγω των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο. Στόχος όλων είναι να αποφευχθούν εικόνες ταλαιπωρίας πολιτών όπως αυτές που συνέβησαν το περασμένο χειμώνα, οπότε πολίτες πήγαιναν από φαρμακείο σε φαρμακείο προκειμένου να εξασφαλίσουν το φάρμακό τους. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και η αγωνία μας είναι και θα εκφραστεί και μέσα από τη διημερίδα μας, μέσα από συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια. Είναι μεγάλη αγωνία μας τι θα γίνει με τις λοιμώξεις που έχουμε μπροστά μας. Έρχεται χειμώνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι αντιβιώσεις που λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων θα έχουν επιπτώσεις στις θεραπείες των ασθενών, των Ελλήνων ασθενών και περισσότερο στις παιδικές λοιμώξεις που είναι ένας παράγοντας που πρέπει να μας ενισχύσει και να πάρουμε τα μέτρα μας από τώρα. Εμείς προσπαθούμε σαν συνεταιρισμός και είναι αλήθεια και αναγνωρίζεται από τους συναδέλφους αλλά και από τους πολίτες που φτάνουν στα φαρμακεία μας, τους ασθενείς, να μπορέσουμε σαν όμιλο, σαν συνεταιρισμός, γιατί πάντα ήταν αυτός ο στόχος μας, πώς το φάρμακο θα φτάνει στον ασθενή πρώτα και κύρια και από εκεί και μετά οτιδήποτε άλλο. Είναι μπροστά μας η περίοδος φθινοπόρου χειμώνα, είναι μπροστά μας η έξαρση των ιώσεων και της γρήπης, συνυπάρχει ο COVID, οπότε το σύστημα πρέπει να είναι θωρακισμένο με επάρκεια φαρμάκων, ιδιαίτερα τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά και τα αναπνευστικά. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς δοσολογίες έτσι ώστε ο κόσμος να έχει πρόσβαση και θα πρέπει να ληφθούν και δραστικές λύσεις. Βλέπουμε τις καταστάσεις που είναι στα νοσοκομεία με λήψεις ιατρών. Κρίσιμα ζητήματα τα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 10ου συνεδρίου που διοργανώνει στο Ηράκλειο ο ΣΥΦΑΚ και η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία με τίτλο «Το φάρμακο στην υγεία, ομορφιά και ευεξία». Είναι σε πολύ συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία δεν έχει αποκαταστεί πλήρως η έλλειψη, κάποια αντιδιαβητικά παράδειγμα. Ναι. Ή κάποια φάρμακα τα οποία έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, τα οποία είναι πολύ μικρές συλλήψεις του λίου και είναι αντιμετωπίσιμες. Στόχος μας είναι να γίνει το πρόβλημα διαχειρίσιμο. Τώρα με το Υπουργείο έχει αναλάβει ο Υπουργός την πρωτοβουλία και χαράζουμε μια νέα πολιτική για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το θέμα ακόμα καλύτερα, να έχουμε πλήρη καταγραφή και εικόνα του συστήματος, ανά πάσα στιγμή σε real time. Όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να αναζητούμε τις εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε λελογισμένη χρήση των φαρμάκων, δεν στοκάρουμε φάρμακα, δεν θα πρέπει να υπάρχει πανικός, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ήρεμος, εδώ είμαστε, με αυτό ασχολούμαστε. Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στοιχεία έρευνας γύρω από το σημαντικό ρόλο των φαρμακοποιών στο σύστημα υγείας, ενώ αύριο ξεχωριστή στιγμή για το συνέδριο θα αποτελέσει το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η κρίκη της αλυσίδας του φαρμάκου στη νέα εποχή». Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες σε ποσοστό πάνω από το 60-70% κάνουν χρήση και άλλων υπηρεσιών στο φαρμακείο, όμως αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί είναι ότι η ικανοποίησή τους γενικά από τις υπηρεσίες του φαρμακείου, τη χρονική διαθεσιμότητα, το χώρο, το χρόνο που διαθέτει ο φαρμακοποιός για την εξυπηρέτησή τους υπερβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις το 90%. Θα αναπτυχθούν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες υγείας, με τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και στο περιβάλλον, στην τεχνολογία. Και το συνέδριό μας έχει ως στόχο να αναδείξει όλες αυτές τις εξελίξεις.